και να δώσουμε τον λόγο αμέσως στον πρόεδρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κοραής, τον κύριο Κώστα Μερούση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Χαιρόμαστε που το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης είναι γεμάτο με κόσμο και μάλιστα με νέα παιδιά. Κάτι που συμβαίνει σπάνια ίσως τα τελευταία χρόνια. Ίσως είναι πρώτη φορά που η βιβλιοθήκη παρουσιάζει ένα τόσο νέο συγγραφέα. Ιδιαίτερα εμείς οι μεγαλύτεροι και μάλιστα οι καθηγητές πολλές φορές λέμε για τα νέα παιδιά και τα κατηγορούμε ότι έχουν λεξιπαινία, προβλήματα έκφρασης και διατύπωσης ιδεών, απέχουν από την ποιότητα, από τον καλό κινηματογράφο, την καλή μουσική, δεν διαβάζουν λογοτεχνία, κάνουν υπερβολές με το διαδίκτυο. Η αρετή παλιού πιθανόν να είναι ο αντίποδας όλων αυτών και είναι και μια καλή ευκαιρία να προβληθούν η έφηβη και κυρίως η ίδια να αποτελέσει ένα παράδειγμα για τα παιδιά της γενιάς της, για τα παιδιά της ηλικίας της, για τους μαθητές της. Όταν πριν αρκετό διάστημα ο Γιάννης Παλιός σε μια αρχική μορφή μου έφερε το βιβλίο «Σώζοντας την ελπίδα», εννοείται ότι χωρίς καμία συζήτηση αποδεχθήκαμε την πρόταση, αλλά διαβάζοντας το βιβλίο πολύ προσεκτικά και αρκετές φορές, θέλω να σας πω και ως φιλόλογος πολύ γρήγορα τις εντυπώσεις μου. Καταρχήν, είναι άξιο εντύπωσης ότι η ιστορία αυτή, το παραμύθι αυτό για μικρούς και μεγάλους, γράφτηκε σε συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές για ένα συγγραφέα. Σε ένα λογοτεχνικό διαγωνισμό, πιθανόν σε μια σχολική τάξη, με πολλά άλλα παιδιά μαζί, χωρίς να υπάρχει τέλος πάντων το κατάλληλο κλίμα. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο της, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ολοκληρωμένη πλοκή της ιστορίας της, η άρτια οργάνωση των σκέψεών της, η αφηγηματική της πληρότητα, η πληθώρα των εκφραστικών μέσων, αλλά το βασικότερο από όλα που το θεωρώ πολύ βασικό, είναι η ευρηματικότητα των συμβολισμών της. Στο παραμύθι αυτό λοιπόν, στην ιστορία αυτή η άρετη, λειτουργεί, θα λέγαμε, ανατρεπτικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, η γάτα που είναι γνωστή σε εμάς ως ένα πονηρό, ανεξάρτητο, εγωιστικό, θα λέγαμε, ζώο, βλέπουμε εδώ στο παραμύθι μας ότι είναι ένα σύμβολο δοτικότητας. Και άλλωστε και το όνομά της Αρετή δηλώνει όλα αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ο αετός που τον ονομάζει πόνο συμβολίζοντας τους ισχυρούς της γης. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύμβολο θεωρώ ότι είναι η λίμνη, συμβολίζοντας πια εδώ το διάβλο εδώ μεταξύ Χίου και Τσεσμέ, όπου εδώ διαδραματίζονται όλες αυτές οι σκηνές με τους πρόσφυγες μετανάστες. Μια λεπτομέρεια στην περιγραφή, για παράδειγμα η άμμος γύρω από την λίμνη, αυτή η λεπτομερέστατη περιγραφή που δίνει στο συγκεκριμένο σημείο ουσιαστικά συμβολίζει τον αγώνα της άφηξης αυτών των ανθρώπων στην ξηρά και στην σωτηρία. Όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι είναι αξιοπρόσεκτα και πραγματικά αξίζει κάποιος να το διαβάσει το βιβλίο αυτό, ξανατονίζοντας ότι δεν γράφτηκε μέσα σε ένα γραφείο με την ηρεμία του χώρου της ή επιλέγοντας εκείνη το χρόνο που θα γράψει. Έγραψε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, με ένα συγκεκριμένο μάλιστα θέμα, και αυτό είναι που την κάνει περισσότερο ακόμα αξιέπαινη. Ιδιαίτερη προσοχή προκαλεί επίσης η εικονογράφηση του βιβλίου, η οποία ξεφεύγει από την εικονογράφηση των κλασικών παραμυθιών και νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η σκληρή, τα σκληρά χρώματα που χρησιμοποιεί, κάτι που δεν έχουν άμεση σχέση και δεν τα έχουμε δει σε παραμύθια, δικαιολογώντας και έτσι το τίτλο ότι δεν είναι παραμύθι για μικρά παιδιά, είναι παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ λοιπόν προτείνω να το διαβάσετε το βιβλίο. Εγώ το έχω διαβάσει αρκετές φορές και σας το συνιστώ. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, θέλω να κάνω μια αναφορά στην οικογένεια της Αρετής. Εμείς, ιδιαίτερα που είμαστε στα σχολεία και είμαστε πολλοί καθηγητές εδώ, όπως βλέπω, από την εμπειρία μας καταλαβαίνουμε και λέμε πολλές φορές ότι το παιδί μεταφέρει την οικογένειά του και το σπίτι του στο σχολείο. Και εδώ πάλι η Αρετή είναι το παράδειγμα της οικογένειας παλιού. Εγώ επειδή γνωρίζω πάρα πολύ πιο καλά τη μαμά και λιγότερο τον μπαμπά, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, έχοντας συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα 2 ή 3 φορές σε εκθέσεις βιβλίου που κάναμε στο σχολείο μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε, ευχαριστούμε εδώ τους ομιλητές, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και ευχόμαστε και σε άλλες τέτοιες εκδηλώσεις να είσαστε παρόντες. Η διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου, κυρία Ευτυχία Βυσίγου, συμβαίνει να είμαστε και σχολιανοί. Οπότε, Ευτυχία μου, δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρω μια παροιμία της συγχωρεμένης της γιαγιάς μου από τη Σικιάδα. Έλεγε Γιάννη Παλιέ, η γιαγιά μου, του παιδιού μου το παιδί είναι 2 φορές παιδί μου. Εσύ φαντάζομαι ότι έχεις γεννήσει πολλά παιδιά μέσα στο γραφείο. Αυτό είναι ένα παιδί που το γεννά το παιδί σου πια. Άρα καταλαβαίνω και τη δική σου τη συγκίνηση και τη συγκίνηση της σύζυγου. Ευτυχία. Επισημολογιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητές μαθητές, αγαπητοί μαθητές. Ποιος η χάρη σου να προλογίζουν το βιβλίο σου 3 φιλόλογοι. Αν ήμουν στη θέση σου, θα έχω αυτοκτονήσει. Κακή περίπτωση. Ο επαγγελματισμός των φιλολόγων καταστρέφει, άποψή μου, κάθε τι. Αυτή τη στιγμή, ως εκπαιδευτικός, είμαι πολύ αισιόδοξη. Τα μηνύματα είναι ευίωνα. Το σχολείο ενισχύει τη φαντασία και έρχεται συνοδά με την οικογένεια να δώσει την ευκαιρία σε ένα φρέσκο μυαλό, σε μια καθαρή ματιά σήμερα, να ανοίξει ένα πολύ σοβαρό διάλογο μαζί μας. Οποιαδήποτε φράση επιστομίζει κάποιος δημόσια ή γράφει, αυτόματα ανοίγει ένα διάλογο με την κοινωνία, αφού πρώτα έχει συνομιλήσει με τον εαυτό του και αφού έχει διατυπώσει πρώτα στον εαυτό του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που ίδιο ζητάει. Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μερούσης για τα χρώματα. Πράγματι, τα χρώματα πλησιάζουν στα... Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μανιεριστικά χρώματα. Αυτά τα χρώματα, τα έντονα, το πράσινο, το σκούρο στις αποχρώσεις του, το μπλε, κάπου που φαίνεται ένα λευκό που μοιάζει με γκρίζο, στην ιστορία της τέχνης τα μανιεριστικά χρώματα ακριβώς δείχνουν την δυναμική της ψυχικής αγωνίας. Πού το βιβλίο απαλύνεται. Εδώ. Στο ουράνιο τόξο. Που είναι η προοπτική που μας δίνει σήμερα η Αρετή. Ποιο είναι το μήνυμα του βιβλίου. Ποιο είναι το μήνυμα που μας δίνει το βιβλίο. Η ζωή είναι δύσκολη, στεναγμή πολύ και η κακία κάτω από κάθε κόκο άμμου. Η αγάπη θα μας φωτίσει όλους και η γενναιότητά μας. Κάθε ένας όμως πρέπει να ψάξει που καίει η φλόγα της. Είναι λοιπόν η αρετή, είναι η ελπίδα, είναι η ευτυχία που είναι μέσα στην αγάπη, στο φως και στη γενναιότητα και είναι και ο πόνος. Για τον οποίο, για να αντιμετωπιστεί λοιπόν ο πόνος αποτελεσματικά, μας προτείνει η αρετή, δεν χρειάζονται όπλα, δεν χρειάζονται πόνος και κακία για να καταφέρει κανείς το σκοπό του. Μόνο πίστη, αγώνα και ελπίδα. Και τη χαρά και την ευτυχία θα τη βρει. Οι χρόνοι είναι μελλοντικοί, δίνουν την αίσθηση της προσδοκίας,
αλλά η προσδοκία είναι ήδη πραγματικότητα. Αρκεί ο άνθρωπος να παλέψει. Ένα λοιπόν νέο παιδί ανοίγει τα φτερά του και μας δίνει το μήνυμα: κλείστε τα μέσα εκμαυλισμού, ξεφύγετε από την πνευματική ποδηγέτηση και τη χειραφέτηση, πετάξτε ψηλά, ματώστε, θα φτάσετε στο σκοπό σας. Για να σώσεις κάτι πρέπει να προσπαθήσεις πρώτα να το γνωρίσεις και αφού το γνωρίσεις πρέπει να το νιώσεις κοντά σου, να το νιώσεις δικό σου και όταν είσαι σίγουρος ότι το έχεις οικειοποιηθεί, πασχίζεις να το σώσεις, όχι για να το διατηρήσεις σε μια στατική κατάσταση, αλλά για να του δώσεις τη δυναμική της προοπτικής του μέλλοντος. Ένα λοιπόν κορίτσι στα 17 του χρόνια έρχεται να μας πει πού έχουμε αποτύχει όλοι εμείς που είμαστε εδώ. Στην παρέτηση, στον ατομικισμό, στη μαζοποίηση, στη χειραγώγηση και στο όχο αδερφέ. Εύχομαι το ταξίδι σου να μην περιοριστεί στη λίμνη, να είναι ωκεανός. Είμαι σίγουρη ότι όσα μποφόρ και να έχει ο ωκεανός θα τα καταφέρεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Υποκλεινόμαστε μπροστά σου και θα είμαστε πάντοτε δίπλα στην ευαισθησία σου για να μαθαίνουμε από αυτήν. Να είσαι καλά.